Είμαστε και εμείς εδώ να διαδηλώσουμε ενάντια στο προεκλογικό έγκλημα της κυβέρνησης, να πρωτοφωνάξουμε τέρμανος εδώ το νομοσχέδιο να αποσυρθεί. Η κυβέρνηση αυτή, όπως και οι προηγούμενες, στο όνομα της φοροδιαφυγής, κυνηγάει ακόμα μια φορά τους μικρούς επαγγελματίες, δηλαδή τους ίδιους επαγγελματίες που φορολογεί από το πρώτο ευρώ, που πηγαρύνει με το τέλος επιδέματος, με τεκμήρια διαβίωσης, αλλά και με δεκάδες άλλους έμεσους φόρους. Την ίδια ώρα, βέβαια, που διατηρεί την προκλητική φοροασυλία στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες και στους επιχειρησιακούς ομίλους. Οι συνέπειες του νομοσχεδίου θα είναι βαριές. Πάνω από 400.000 αυτοαπασχολούμενοι θα επιφορτιστούν με αυξημένα φορολογικά βάρη. Προκλητικά μας λένε ότι δεν μπορεί ένας επαγγελματίας να έχει λιγότερο εισόδημα από το κατώτερο μισθό ενός εργαζόμενου. Ξεχνάει όμως ότι τουλάχιστον ο μισθωτός έχει ασφάλιστο αφορολόγητο 9.000 το χρόνο. Συνάδελφοι, η καθιέρωση αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ για κάθε αυτοαπασχολούμενο, όπως και για τους πιθωτούς και αγρότες, είναι επιβεβλημένη. Αντί να επαναφέρει λοιπόν το αφορολόγητο για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για μας, αντί να βάλει χέρι στις ανεξέλεγκτες αυξήσεις της ενέργειας, στις πρώτες ύλες, τα ενίκια που έχουν κάνει καπνό, στο εισόδημά μας έρχονται να αξίσουν, όπως λένε, τον πάτο του βαρελιού και να μας οδηγήσουν χιλιάδες βιοπαλαιστές επαγγελματίες σε νέα χρέη και αδιέξοδα, σε νέα λουκέτα. Όλη αυτή η φορολογία στο εισόδημά μας συμπληρώνεται με ένα ψηφιακό λαβύρινθο που, εκτός από το ότι είναι επιπλέον κόστος, κάνει και ακόμα πιο ασφυκτικές τις συνθήκες της λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων. Πληρώσαμε και πληρώνουμε πολλά. Δεν αντέχουμε άλλο. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας. Απαιτούμε τώρα την απόσταση του νομοσχεδίου. Δεν είναι ώρα αναμονής, είναι ώρα δράσης. Για εμάς, για τις οικογένειές μας, για το ποιό μας, δίνουμε τις δυνάμεις μας για να στείλουμε και από εδώ, από τα Γιάννενα, ένα εκοφαντικό μήνυμα. Ως εδώ, αρκετά ματώσαμε. Ευχαριστώ. Στους επιστήμονες, τους μικρούς επαγγελματίες που μαζευτήκαμε σήμερα να καταδικάσουμε το νέο νομοσχέδιο και να πετύσουμε την άμεση απόσυρσή του. Το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα βάζει ακόμα ένα χαράτσι στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και επιστήμονες, στις πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις, ενώ αφήνει στο πυρόβλητο τα μύθια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό δεν είναι φορολογική δικαιοσύνη υπέρ μισθωτών και συνταξιούχων που μας λέει η κυβέρνηση. Αντίθετα, συνιστά μία ακόμα επίθεση στο εισόδημά μας. Δεν πρόκειται να γίνουμε θεατές στη σφαγή μας. Αυτό το νομοσχέδιο πρόκειται για καραμπινάτη αντιλαϊκή επίθεση, αφού επιβάλλεται φόρος πάνω σε ανύπαρκτο εισόδημα. Ο μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων δεν έχει. Και από την άλλη, με την ψήφιση των ψηφιακών μέτρων, οδηγεί τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους που δεν έχουν οργανωμένα λογιστήρια σε ασφυξία. Τάζανε προεκλογικά την κατάργηση του τέλους επιδηρεύματος, αυτού του κεφαλικού φόρου για να εφαρπάξουν την ψήφο των επαγγελματιών. Και τώρα, στην ουσία, μας τριπλασιάζουν τα βάρη. Με αυτό το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει τη συγκέντρωση των κλάδων στα χέρια των λίγων, αφού θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός των μικρών επιχειρήσεων με τις μεγάλες. Στον κοινωνικό αυτοματισμό που θέλει η κυβέρνηση να επιβάλλει βάζοντας τον έναν απέναντι στον άλλον, απαντάμε με ενότητα με τους συναδέλφους μας, με τους εργαζόμενους, με τους αγρότες, με τους συνταξιούχους, με τις οικογένειές μας. Όχι μόνο δεν είμαστε απέναντι, αλλά έχουμε τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια δικαιώματα σε ζωή με αξιοπρέπεια. Είναι αδιαπραγμάτευτο το αίτημά μας για άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. Επικίνδυνοι επίσης είναι όσοι ζητούν εξαίρεση συγκεκριμένων κλάδων, όπως ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ για το εμπόριο, και από αυτό εδώ το βήμα τον καταγγέλνουμε. Τέτοιες λογικές σπέρνουν αυταπάτες. Τέτοιες λογικές αποδυναμώνουν το κοινό μας μέτωπο. Όπως φαίνεται την ύφη, πάλι θα την πληρώσουμε εμείς. Όπως είδαμε να μας αφαιρούν το αφορολόγητο και να μας φορτώνουν το τέλος επιδηρεύματος στην κρίση, όπως είδαμε το εισόδημά μας να μειώνει
αυξάνεται μετά τα lockdown, όπως μείναμε απροστάτευτοι στις ανεξέλεκτες αυξήσεις, στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες, τα ενίκια που μας έχουν γονατίσει τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι, βλέπουμε σήμερα την κυβέρνηση να μας προσφέρει στο όνομα της φορολογικής δικαιοσύνης το λουκέτο μας, τη χαριστική βολή. Οι επαγγελματίες έχουμε φωνή και θα ακουστεί σήμερα δυνατά σε όλη την Ελλάδα. Το νομοσχέδιο έκτρωμα δεν θα περάσει. Απαιτούμε αφορολόγητο όριο τώρα στα 12.000 ευρώ, προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Δημιουργία κατάσχετη λογαριασμού για όλους, χωρίς προϋποθέσεις. Κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας, ψηφιακές συναλλαγές. Δεν σταματάμε σήμερα εδώ. Συνεχίζουμε μαχητικά. Με τους συλλόγους μας, μέσα από γενικές συνελεύσεις, συνεχίζουμε το συντονισμό με τους υπόλοιπους επαγγελματίες και επιστήμονες. Η φορολογία δεν αντιμετωπίζεται ατομικά. Για την αλλαγή τέτοιων νόμων απαιτείται συλλογική δράση. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, όλη μια γροθιά να αποκρούσουμε τη νέα επίθεση της κυβέρνησης, να διεκδικήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας.